Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι ζωντανά συντονισμένα εδώ στην Αλφα Τηλεόραση, στο τρίτο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είπαμε είμαστε και εν αναμονή του Ρώσου Προέδρου της του κυρίου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φτάνει βεβαίως με πάρα πολλούς επιχειρηματίες αλλά και υπουργούς στην Ελλάδα για να έχει διαδοχικές συναντήσεις, αλλά και θα υπάρχουν και ανακοινώσεις απόψε το βράδυ. Βρισκόμαστε εν αναμονή. Εάν θα φτάσει, θα έχουμε δυνατότητα και εμείς να συνδεθούμε για να σας δώσουμε και να σας μεταδώσουμε τις εικόνες. Προς το παρόν, ωστόσο, και μιας και σε λίγο η ώρα θα μιλήσουμε για το θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας με τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών, κύριο Απόστολο Φωτιάδη, ο οποίος μάλιστα είχε μπει και μπροστά για να μπορέσει να γίνει αυτή η Ακαδημία, μαζί με όλους άλλους εκπροσώπους αρχών και φορών της ευρύτερης περιοχής. Τότε ήταν, θυμάμαι, και νομάρχης ο κύριος Γιώργος Ντόλιος και μάλιστα το διεκδικούσαν όλοι πάρα πολύ. Ωστόσο, θα έχουμε δυνατότητα σε πολύ λίγη ώρα να τον φιλοξενήσουμε και τον κύριο Φωτιάδη, αλλά να δούμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ με την τοποθέτηση πλέον και του σημερινού Δημάρχου και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προς το παρόν, ωστόσο, μιας και είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες για το ζήτημα της δραμινογνωσίας, κυρίες και κύριοι, γεύσης σύνου ουσιαστικά, και που συνοδεύονται από εξαίρετες γεύσεις του τόπου μας, δραμινογνωσία στην περιοχή της Δράμας. Ένας τόπος ευλογημένος που βγάζει ένα φοβερό προϊόν, όπως είναι αυτό του κρασιού. Ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι γνωστό όχι μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με εξαιρετικούς παραγωγούς, ανθρώπους με πραγματικό μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως η δραμινογνωσία αναδεικνύει αυτές τις γεύσεις των τοπικών ίνων της ευρύτερης περιοχής και βεβαίως τη συνοδεύει με εξαιρετικές ντόπιες γεύσεις από την κουζίνα βεβαίως ευρύτερης περιοχής. Μία έκθεση στην οποία αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται χαμός. Ο κόσμος πηγαίνει, δοκιμάζει, γεύεται όλα αυτά τα μοναδικά, έτσι, όλες τις μοναδικές γεύσεις, αλλά και μυρίζει αυτά τα φοβερά αρώματα που έχει το κρασί της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε χορηγός επικοινωνίας, η Αλφα Τηλεόραση βεβαίως, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ας δούμε το τι έχει γίνει λίγο αυτές τις ημέρες πάνω κάτω για να πάρουμε μια μικρή γεύση και πανερχόμαστε. Δραμινογνωσία 2016. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ο Δήμος Δράμας και οι φορείς του νομού σας προσκαλούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα ταξίδι με εικόνες, αρώματα, γεύσεις και μουσική. Δραμινογνωσία 2016. 23 με 29 Μαΐου. Σας περιμένουμε. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη φετινή διοργάνωση της Δραμινογνωσίας, της ετήσιας εκδήλωσης ανάδειξης, προβολής και καθιέρωσης του νομού Δράμας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού, ίνου και γεύσης και θεμελίωσης της συνικής του ταυτότητος. Η δραμινογνωσία υλοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο Δράμας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας. Η δραμινογνωσία είναι ένα παιχνίδι γεύσεων, αρωμάτων, χρωμάτων και ηχοχρωμάτων. Είναι μια πραγματική γιορτή που ξετυλίγεται από τους αμπελώνες στην Ήπεθρο και στα Ινοπία της Δράμας μέχρι τα εστιατόρια, τα στέκια διασκέδασης και τους δρόμους της πόλης, πάντα με επίκεντρο τον Ίνο. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να επισκεφτείτε τη Δράμα? Επειδή γίνεται στη Δράμα, στη γη του Διονύσου, η ινική παράδοση της Ιδονίδος γης χάνεται στα βάθη της αρχαιότητος. Δεύτερο, για να επισκεφτείτε τα ξακουστά ηνοπία της Δράμας συγκεντρωμένα σε μια ακτίνα λίγο μόνο χιλιόμετρων. Για να δοκιμάσετε εξαιρετικές επώνυμες ετικέτες από τα φημισμένα κρασιά της Δράμας με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Για να γευτείτε ένα μοναδικό χαρμάνι γεύσεων και αρωμάτων ενός τόπου που χαρακτηρίζεται από γαστρονομικό πλούτο και πολυσυλλεκτικότητα. Για να ξεφαντώσετε στα στέγια και τους δρόμους της πόλης με διάφορα δρόμενα γεύσης, ίνου και όχι μόνο. Γιατί απλά την λατρέψατε και θέλετε να ξανάρθετε. Μόνοι, με τους φίλους, με την οικογένειά σας, η δραμινογνωσία σας περιμένει και φέτος. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε και φέτος μια μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Πρόκειται για ένα γεγονός που εξελίσσεται από τους αμπελώνες μέχρι τους δρόμους της πόλης με επίκεντρο τον Ίνο. Πρόκειται για μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, τον φίλο του κρασιού,
να επισκεφτεί τα ξακουστά ηχνοποιεία της δράμας, να ζήσει την εμπειρία του κρασιού και να ξεφαντώσει στα στέκια και στους δρόμους της δράμας σε ένα πλήθος εκδηλώσεων, γευόμενος παράλληλα τη φιλοξενία των κατοίκων. Συγχαρητήρια στην Αντιπεριφέρεια Δράμας, την Αναπτυξιακή Δράμας, στα ηνοποιεία της δράμας και σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο. Ας απολαύσουμε αυτή τη γιορτή με τον σεβασμό και την εκτίμηση που της αξίζει. Ας απολαύσουμε την πανδεσία γεύσεων, αρωμάτων, χρωμάτων και ηχοχρωμάτων που μόνο η δράμα και οι κάτοικοί της μπορούν να προσφέρουν άφθονα. Ας καλωσορίσουμε αυτή την μεγάλη γιορτή του τόπου μας. Γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού. Η δράμα γιορτάζει και βάζει τα καλά της. Ανοίγουν οι πύλες των 7 ηνοποιούν για να υποδεχτούν τον κόσμο σε μια πολύ ξεχωριστή προσπάθεια που φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η δραμινογνωσία έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο και της περιφέρειας αλλά και γενικότερα της πατρίδος μας. Μια προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι προβάλλει το δραμινό κρασί, προβάλλει το ελληνικό κρασί από τα 7 ενοπία τα οποία έχουν βραβευθεί στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. Είναι μια προσπάθεια την οποία έχει αγκαλιάσει ο Δήμος Δράμας, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και η Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας. Είναι μια προσπάθεια η οποία πιστεύουμε περνάει κάποια ξεχωριστά μηνύματα και δίνει κάποιες αξίες οι οποίες παραμένουν διαχρονικά. Την Παρασκευή θα ανοίξουμε το μεγάλο μπουκάλι στην πλατεία, στην πολύ ξεχωριστή γιορτή η οποία θα γίνει και θα υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα και ξεχωριστές εκδηλώσεις και πιστεύουμε ότι εκεί θα δείτε από διακεκριμένους ζωγράφους οι οποίοι έχουν κάνει όλο το σχεδιασμό του μπουκαλιού να προσφέρουμε δωρεάν κρασί, λευκό, κόκκινο και ροζέ σε όλους τους επισκέπτες. Πάρα πολύ διασκέδαση, άνοιγμα των ηνοποιητικών μας μονάδων, πάρα πολύ κέφι και χαρά και πάνω απ' όλα ξεφάντωμα στις δύσκολες μέρες που την έχουμε ανάγκη όλος ο κόσμος. Αυτό είναι που ξεχωρίζει και την δραμινογνωσία μας. Η παράδοση, ο πολιτισμός, το κέφι και η διασκέδαση. Πολλά συγκροτήματα λοιπόν και πολύ κέφι και χαρά. Και φέτος εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε μια γιορτή με όχημα το κρασί, τον πολιτισμό, τις γεύσεις, τα τοπικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια κόντρα στην κρίση να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να προσελκύσουμε κόσμο στη δράμα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η τρίτη διοργάνωση είναι και καλύτερα οργανωμένη με την εμπειρία που υπάρχει. Ο καιρός φαίνεται να μας ευνοεί φέτος, επομένως είμαστε αισιόδοξοι για τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε την έναρξη της δραμινογνωσίας στη δράμα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο για 2 μέρες τα ηνοποιεία της περιοχής είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες. Περιμένουν όλους τους συμπολίτες μας αλλά και όλους τους επισκέπτες προκειμένου να τους ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας, να δοκιμάσουν τα κρασιά μας, μπορούν να αγοράσουν σε προνομιακές τιμές. Έχουν οργανωθεί μουσικές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις των ηνοποιών και των 7 ηνοποιών της περιοχής.
Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τους επισκέπτες του επόμενου Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή το βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης, η Ένωση Νεοπαραγωγών Δράμας ετοίμασε μια έκπληξη. Κατασκεύασε ένα μεγάλο μεταλλικό μπουκάλι ύψους 4 μέτρων, το οποίο θα περιέχει 1000 λίτρα κρασί και το οποίο την Παρασκευή το βράδυ θα ανοίξει για τους συμπολίτες μας. Νομίζω αυτό που γίνεται εδώ, αυτό το χρονικό διάστημα στη Δράμα. Ακούσατε κι εσείς ότι σήμερα θα είναι η μεγάλη εκδήλωση, όπου και ουσιαστικά λύγει όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή η εκπληκτική διοργάνωση της Δραμινογνωσίας 2016. Και θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και το τι θα συμβεί. Είμαστε χορηγή επικοινωνίας, το ξαναλέμε, η Αλφα Τηλεόραση. Πολλούς χαιρετισμούς βεβαίως. Η Δράμα νομίζω ταξίζει ούτως ή άλλως και παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, επειδή σε μία ώρα. Συγχαρητήρια, έτσι, κύριος Φωτιάδης, κύριος Αποστόλος Φωτιάδης, τον είχα προλογίσει και πριν από λίγο. Με την ιδιότητα βεβαίως του πρώην Υπουργού Οικονομικών σας προλόγησα. Γιατί είστε βέβαια και Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, αλλά με αυτή την ιδιότητα εγώ σας κάλεσα σήμερα εδώ. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Δόξα τω Θεώ. Το αυτό επιθυμώ και για όλους τους ακροατές. Και δια εσάς, έτσι, δια εμάς. Και δια εμάς, όπως λέγαμε οι παλαιότερες επιστολές. Ο παππούς ακόμα γράφει έτσι. Να πούμε βεβαίως ότι η επίσκεψη του κυρίου Πούτιν έχει ουσιαστικά πάει μία ώρα πίσω, γιατί 4,5 τελικώς μάλλον θα φτάσει. Οπότε όλο το πρόγραμμα, έτσι όπως το προλογίσαμε και πριν από λίγο, θα αλλάξει. Θα είμαστε και εδώ για να δούμε τις εξελίξεις, αλλά βεβαίως και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 9 ακριβώς με την Κυριακή Μπασκάκη θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Θέλω όμως να πούμε ότι, επειδή γελούσα πριν από λίγο, κύριε Φωτιάδη, γι' αυτό και το είπα, διότι συνέδεσα τη Λιμενική Ακαδημία και αυτό που συμβαίνει από το 1998. Που συνελήφθη ως ιδέα, το 2000 ξεκίνησε πιο δυναμικά, το 2002 είχαν πέσει και υπογραφές, το 2003 ήμασταν σχεδόν σίγουροι, της Λιμενικής Ακαδημίας, με αυτό που συμβαίνει με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, το οποίο συμβαίνει από το 1993, και έρχεται συνεχώς ο κύριος Πούτιν για πάρα πολλά χρόνια για να υπογραφεί ο αγωγός, να γίνει, να έχουμε υπογράψει πολλές συμφωνίες. Αλλά είναι δύο μεγάλα έργα τα οποία δεν συμβαίνουν ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι δραματικά. Να πούμε καταρχήν για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, γιατί στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Πούτιν έτυχε να είμαι στο Προεδρικό Μέγαρο σαν βουλευτής τοπικός και σαν άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο έργο. Είχα πει τότε πολλές φορές και μαζί, σε συναντεύσεις μαζί, είχα πει ότι είναι ένα έργο στο οποίο έχουμε σκοτσέζι κοντούς. Άλλη φορά πήγαινε πολύ καλά και άλλη φορά θα έλεγα φαινόταν ότι δεν θα γίνει το έργο. Και αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές, όχι άπαξ. Θυμάμαι ότι είναι έργο καταρχήν στρατηγικής σημασίας παγκόσμιας κλίμακας. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε και επομένως αυτό το δικαιώθηκα, αυτό που είπα, εμείς είμαστε ένα πιόνι απλά και μόνο στη σκακέρα και μάλιστα το πιο ασήμαντο σαν χώρα μιλάμε. Και ενώ ο Πούτιν εκείνη την περίοδο είχε μοιράσει καμιά δεκαριά αγωγούς και πραγματικά είχε κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, τόσο η Βουλγαρία ήταν αυτή η οποία ήρθε το λάδι. Απ' την άλλη πλευρά, οι Αμερικάνοι δεν το ήθελαν ποτέ το έργο αυτό εδώ, γιατί ήταν ανταγωνιστικό των συμφερόντων. Για τους Ρώσους είχε πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τόσο λόγω του μεγέθους του έργου, γιατί ήταν πολύ μικρός αγωγός σε σχέση με τους αγωγούς που έχει άλλους πολύ μεγαλύτερους. Αλλά λόγω της στρατηγικής σημασίας, δηλαδή ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία και αυτό δεν το καταγράψαμε, δεν το αξιοποιήσουμε όσο θα έπρεπε, ότι υπήρχε ένα bypass των Δαρδανελίων, είναι τα χερσαία Δαρδανέλια που λέγαμε, ότι κύριε εμείς κάνουμε τον αγωγό αυτό, 50.000 τόνους, 50.000 λίτρα, 50.000 χιλιόλιτρα. Mm. Την ημέρα θα έφερνε ο αγωγός αυτό, σε ένα μικρό πλοίο δηλαδή, ασήμαντο. Πλην όμως είχε πει στο Προεδρικό Μέγαρο κάτι το οποίο δεν δόθηκε από κανένα δημοσιογράφο σημασία. Είχε πει: εμείς κάναμε τον αγωγό της Σιβηρίας πολύ μεγαλύτερο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Όχι, θεωρούσε εύκολο Πούτιν, είπε: εύκολο είναι ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης από θέμα κατασκευαστικό, και τον κάναμε μέσα σε 6 μήνες. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο
οποίο έστειλε ότι μπορεί να κάνουμε ένα αγωγό 50.000 τόνων ημερησίως, όμως μπορούμε άνετα να κάνουμε σε 6 μήνες έναν 500.000 τόνων ημερησίως. Και επομένως, προσέξτε, και ήταν ένα μήνυμα και στους, και στους Τούρκους, τα έλεγα, οι οποίοι έβαζαν εμπόδια στην διέλευση ρωσικού πετρελαίου με οποιοδήποτε πλοίο συμφερόντων. Και τα λοιπά, έβαζαν εμπόδια, καθυστερούσαν δηλαδή την διέλευση των πλοίων που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο. Και εν πάση περιπτώσει, η αγωγή είναι στρατηγική σημασία, γιατί παίζουν πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. Και επομένως, εμάς μας συμφέρει και σαν χώρα σε αυτό το παιχνίδι, το ενεργειακό, το γενικότερο, ένα κομμάτι το οποίο ήταν και το θέμα του αγωγού πετρελαίου Μπουργάς Αλεξανδρούπολης, να έχουμε και εμείς κάποιον σημαντικό ρόλο. Και ελπίζω να μην έχει ναυαγήσει οριστικά, γιατί αυτό θα είναι σε μόνιμη εκκρεμότητα, γιατί και ο Πούτιν αποδείχθηκε ένας μεγάλος διπλωμάτης και ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου στη σύγχρονη... Και πολύ διαχρονικός. Δηλαδή πολλά χρόνια, δεν το συζητάμε καν. Είναι πολλά χρόνια, είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού στη Ρωσία και εν πάση τόση θα έλεγα ότι έδωσε νέα δυναμική στην, θα έλεγα, φυτοζωούσα διαλυμένη, ένα κομμάτι της πρώην ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ, της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, χώρα. Και σαν Ρωσία δηλαδή, μπορεί να ήταν η πλουσιότερη χώρα από όλες τις σοβιετικές χώρες, πλην όμως είχε αυτή τη συνέπεια της διάλυσης του μεγάλου κράτους που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Γενικότερα θεωρείτε ότι και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν, γιατί αυτό το έλεγα και πριν, έχουν υπογραφεί πάρα πολλές συμφωνίες και πάρα πολλές διακήρυξεις, όχι μόνο με τη Ρωσία, όχι μόνο με την Τουρκία, όχι μόνο με τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά συνήθως τελικώς εφαρμόζεται, γιατί δεν το βλέπω στην πράξη τελικώς, έτσι. Ή απλά μετά από μερικά χρόνια ξανασυναντιόμαστε και ξαναυπογράφουμε τις ίδιες συμφωνίες. Θα πρέπει εμείς να περασπιστούμε τα συμφέροντα και να παρακαλάμε πάντοτε τα συμφέροντα δικά μας, γιατί δεν υπάρχουν συμμαχίες και φιλίες μεταξύ των κρατών, υπάρχουν συμφέροντα. Αν μπορέσεις τα δικά σου τα συμφέροντα να τα ταυτίσεις, θα έλεγα, με αυτά της Ρωσίας ή με αυτά με κάποιες άλλες χώρες, αυτή είναι η διπλωματία και αυτή είναι η επιτυχία της πολιτικής σε μια χώρα, όπως και η χώρα μας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως από την αρχή κιόλας που είχε εκλεγεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, καλό έβλεπε τη συνεργασία με τη Ρωσία, σε μια όμως δύσκολη περίοδο για την ίδια τη Ρωσία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διπλωματικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πάλι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους μας, δηλαδή πρέπει να έχουμε καλή σχέση, γιατί τους ζητάμε και χρήματα από μείωση του χρέους. Τι γίνεται τώρα απλώς, όλο αυτό απλώς, το αλυσβερίσι. Απλώς έγινε με τρόπο πολύ άκομψο. Εγώ λέω το αντίθετο ακριβώς, ότι έγινε πολύ άκομψο. Δηλαδή φάνηκε ότι εμείς προσεγγίζουμε την Ρωσία σαν αντιστάθμιζα, σαν αντίβαρο, προς την Αμερική. Αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι, γιατί μπορεί να λέμε ότι στη Ρωσία είναι χρήσιμος αγωγός, όμως η ισορροπία... Η ισορροπία στη σχέση μας θα πρέπει να είναι αρμονική, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο πια η αντίθεση, η αντιπαράθεση Ανατολής και Δύσης αντικαταστάθηκε από την ισορροπία του τρόμου, balance of terror λέγανε. Παλιότερα λέγανε ισορροπία δυνάμεων, τώρα μιλάμε για ισορροπία του τρόμου. Άρα εμείς είμαστε πολύ μικροί για να παίξουμε ρόλο στην ισορροπία αυτή του τρόμου που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως δεν μπορεί να εκβιάζεις, θα έλεγα, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους με σχέσεις με την Ρωσία. Αντίθετα δε, μια συνετή θα έλεγα πολιτική, η οποία δεν θα αποκλείει, βλέπετε δεν είναι, εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας και μάλιστα απεριόριστης συνεργασίας με τους Ρώσους που έχουμε πολλά κοινά θα έλεγα και σαν λαοί μεταξύ μας. Όμως θα πρέπει αυτά να τα ισορροπείς και να ξέρεις ότι είναι ένα κομμάτι, δεν είσαι μοναδικός. Και μάλιστα ορισμένοι αφελείς μέσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πίστεψαν ότι θα πάρουν και τα λεφτά. Και λύσαμε και το πρόβλημα το οικονομικό και το θέμα του ΔΝΤ και όλα αυτά εδώ. Είχαν προσδιορίσει σε επίπεδο πληροφορίας τα αυτή, διαρροή δηλαδή από κυβερνητικές πηγές, ότι προσδιορίζαν και το ύψος το οποίο θα παίρναμε από τους Ρώσους. Δεν υπάρχει θέμα οι Ρώσοι να μας δώσουν, για να αντιστρέψω την λογική, την προηγούμενη, την θετική, να μας δώσουν έστω και ένα ευρώ, έστω και ένα λέβα ρωσικό, χωρίς να έχουν οι ίδιες κάποιο συμφέρον. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και εμείς στο μυαλό μας. Γιατί έχουμε πάντοτε την αίσθηση ότι ξέρεις, Ελλάδα, Ρωσία, φιλία.
Ναι, θρησκεία, φιλία βεβαίως. Και, αλλά... και Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Οι Ρώσοι έχουν αποδεχθεί και... πολύ καλοί επιχειρηματίες. Έτσι ακριβώς. Άρα... αν δεν του συμφέρει κάτι επιχειρηματικά, δεν πρόκειται να το κάνουν. Πάρα αυτό, πολύ απλά. Αυτό, αν δεν το βάλω στο μυαλό ότι δεν υπάρχουν φιλίες. Ακόμα και στην Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία, καθένας θέλει να πουλήσει και η Γαλλία ακόμα να μας πουλήσει τα δικά της, τα μοιράζει και τα άλλα. Τα φάλκον, όχι αλλιώς κάπως αλλιώς λέγονται τα αεροπλάνα τους, τα σύγχρονα κτλ. Σε κάθε περίπτωση, ότι ισορροπείς, το ξανατονίζω, ο έξυπνος πολιτικός είναι αυτός ο οποίος δεν τα χαλάει με κανέναν, δεν έχει κανέναν λόγο να χαλάσει με κανέναν. Με όλους πρέπει να τα έχει καλά, αλλά να επιλέγει τις πολιτικές οι οποίες συμφέρουν τη χώρα του και το λαό του. Αυτό είναι ο πετυχημένος. Είναι προκλητικό, πολιτικός. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, είναι προκλητικό τώρα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή για τους Ευρωπαίους ή όλοι τελικώς οι Ευρωπαίοι θα θέλαν να συνεργαστούν με τη Ρωσία, γιατί το αισθάνομαι και αυτό, θέλουν να συνομιλούν με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τώρα ποινές και αντίποινα ουσιαστικά σε όλη τι έχει να κάνει με τη συνεργασία τους. Αλλά η Ελλάδα όταν πάει να το τολμήσει μπορεί και να τις τραβήξει με τα αυτή. Όχι, καταρχήν όταν γίνει με τρόπο θα έλεγα σοβαρό, δεν μπορεί να αποκλείσει την άσκηση της μιας εθνικής πολιτικής, γιατί δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της. Αρκεί να μην φανεί ότι γίνεται κόντρα σε αυτό που αποφασίζουν ως γενική πολιτική οι συμμαχοί μας. Γιατί ναι, δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, πλην όμως τη φυλάει οποιαδήποτε στιγμή. Και το ζήσαμε τώρα με τα μνημόνια, τα ζήσαμε και. Δηλαδή, πουλήσαμε τσαμπουκά επί σειρά μηνών, νομίσαμε ότι στριμώξαμε και τα λοιπά με την. Με το να μην κάνουμε τίποτα απολύτως επί 6 μήνες και οι άλλοι σφυρίζαν αδιάφορα, λέει πού θα πάτε, θα έρθετε να παρακαλάτε. Και όπως συνέβη, παρακαλούσαμε πέρσι, φτάσαμε στο αμήν, παρακαλάμε σήμερα και τελικά περνάνε των ξένων, οι οποίοι θα έλεγα από μέσα τους μπορεί και να μας εκτείρουν, να μας λυπούνται σαν Έλληνες και τα λοιπά για όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι ήδη στο θέμα φεύγω από την Ρωσία και πάμε στο θέμα των μνημονίων και των σχέσεων μας με τους δανειστές, ότι και εκεί έπρεπε να είχες πάρει κάποιες αποφάσεις. Τώρα βεβαίως εσείς λείπετε λίγο από το οικονομικό, αλλά νομίζω ότι το έχετε το μικρόβιο και ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φάνηκε η συμφωνία με το Eurogroup. Δεν λείπεις ποτέ, μόνο ο θάνατος τελικά μπορεί να σε αποκλείσει από την πολιτική. Εξάλλου, επειδή η αρχή... Από την οικονομία τώρα σας ρώτησα. Γιατί άλλο αυτό. Είναι κακή θέση της πολιτικής η οικονομία. Όχι, δεν είναι. Συνήθως είναι ηλεκτρική καρέκλα. Και η οικονομία είναι κατεξοχήν πολιτική, με την έννοια ότι καθορίζεται με κριτήρια ενευρία. Δεν μιλάω κομματικά, μιλάω πολιτικά κριτήρια κτλ. Ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τις δυνατότητές σου και να έχεις πάρει τις αποφάσεις του τι ακριβώς θα κάνεις. Δεν μπορεί να το παίζεις ισχυρός. Το είχε πει σε χρόνο ανύποπτο ο Κώστας Σιμίτης, σε περίοδο που και εκτίμηση είχαμε μεγάλη και η οικονομία πήγαινε άψογα. Όλοι οι δείκτες της οικονομίας, θα έλεγα, ήταν θριαμβευτικά καλή κτλ. Ότι είχε πει ότι δεν μπορεί. Από τη μια πλευρά να πλώνεις το χέρι να ζητιανεύεις και από την άλλη πλευρά να επιβάλλεις όρους. Άρα θα πρέπει να είσαι οικονομικά ισχυρός για να μπορείς να διαπραγματευτείς. Δεν μπορεί να τους βρίζεις τους άλλους όταν ξέρεις ότι εξαρτάται η επιβίωσή σου από τους άλλους. Εκτός αν πάρεις απόφαση και πεις ότι τα κόβω όλα με όποια συνέπεια είναι, γυρνώ στην εποχή των σπηλαίων, δεν έχω καμιά επαφή με κανέναν απολύτως, δεν πληρώνω τίποτα σε κανέναν απολύτως, οπότε σβήνουμε όλα τα χρέη, δεν χρωστάμε τίποτα απολύτως και από εκεί πέρα έχεις τη σύνδεση. Από μόνη μου όμως, έτσι. Από μόνος μου και επειδή η ιστορία είναι για να διδάσκει, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές το τολμήσαμε, αρκετές 3-4 φορές το τολμήσαμε στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και τις 4 φορές πληρώσαμε οδυνηρά την άρνησή μας να εξοφλήσουμε τα χρέη. Επομένως, θα έλεγα είναι προτιμότερο να βρεις έναν τρόπο συμβιβαστικό. Ήταν καλός αυτός ο τρόπος. Να πούμε ότι αυτή την ώρα και ο καλός συνάδελφος Πασχάλης Μπόρας μας συνδέει κάθε φορά και με την ΕΡΤ, η οποία και μεταδίδει τα πλάνα που έχουν να κάνουν με την άφιξη βεβαίως σε πολύ λίγη ώρα του Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα. Πού και πού δηλαδή θα έχουμε δυνατότητα να παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα, οπότε να μην σας παραξενεύει κιόλας. Για μένα ήταν καλή. Ήταν καλύτερη, όχι καλή. Όχι καλή, καλύτερη από την μη ύπαρξη συμφωνίας. Καλύτερη από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί τώρα μπαίνουμε και σε αυτή την. Ασφαλώς, η πραγματικότητα που θα βιώσουμε θα είναι. Ασφαλώς και δεν είναι καλύτερα από τις Νέες Δημοκρατίες. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακριβώς χειρότερη. Πληρώνουμε εμείς, ο ελληνικός λαός, πληρώνει το τίμημα της καθυστέρησης, της έλλειψης βούλησης να πάρουν κάποιες αποφάσεις και το ρίσκο των αποφάσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένει η κυβέρνηση να ακούσει, πώς είναι, να χειροκροτήσει ο Έλληνας πολίτης, να χειροκροτήσει για σκληρά μέτρα τα οποία παίρνονται σε έστω και αν θεωρούνται αντικειμενικώς αναγκαία, θα έλεγα. Εδώ θα θυμάστε, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αυξήσεις δύναμε και κάθε μέρα είχαμε απεργίες. Και βγαίναμε στους δρόμους τότε, γιατί δεν ήταν αρκετά μεγάλη αύξηση. Πολύ ακριβώς. Ένα κουλούρι λέει αύξηση, είναι 50 ευρώ, τι είναι 50 ευρώ το μήνα η αύξηση. Και σήμερα που έχουμε 10 χρόνια πάρουμε αύξηση, μειώθηκαν οι μισθοί ορισμένων και τα 50, 60, 70% σε κάθε περίπτωση μειώθηκε κατά 25% τουλάχιστον, έτσι λένε, 25% το μέσο εθνικό μας εισόδημα, που σημαίνει ότι άλλος έχασε 25% και άλλος έχασε 50-70 και παστώσει, και μπορεί και κάποιοι λιγότερο να χάσανε, αλλά μειώθηκε και σήμερα θα έλεγα αποδεχόμαστε μυρολατρικά μια συγκεκριμένη, αλλά όμως αυτή είναι η πολιτική, ότι θα πρέπει να ξέρεις να αναλάβεις και την ευθύνη. Δεν υπάρχει θέμα ότι οι προηγούμενοι θέλαν να πάρουν κάποια μέτρα και τα πήραν για να εκδικηθούν τον ελληνικό λαό, ήταν σαδιστές, μαζοχιστές, γιατί είναι και θέλει και μαζοχισμό. Εντάξει, το θέμα βέβαια στους πολιτικούς τώρα, έτσι όπως εμείς το παρακολουθούμε και το βλέπουμε, είναι το ποιος παίρνει μέτρα τα οποία, ας το πούμε, δεν είναι τόσο επώδυνα για τους περισσότερους. Δηλαδή εκεί πέρα παίζεται το πολιτικό παιχνίδι αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό δηλαδή οι πολιτικοί το λένε μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως, όποιο μέτρο και να πάρεις τώρα, να έπαιρνες, ήταν απόδεινο. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι δεν θα χρειαζόμασταν πιθανόν να μπούμε στο Δουνουτού, στην εποπτεία του Δουνουτού τότε, το 10, εάν τολμούσαμε και αν είχαμε τα κόστη να πάρουμε μέτρα, το 1/3 των μέτρων, αυτά που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα αθρηστικά. Δυστυχώς πήραμε 3 φορές παραπάνω μέτρα αθρηστικά με όλες τις κυβερνήσεις και τα πιο σκληρά είναι τα τελευταία. Για τον εξής πάρα πολύ απλό λόγο και λογικό. Γιατί είναι προστίθενται στα προηγούμενα. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ό,τι μέτρα πήραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έχουν φύγει. Γιατί είχε πει τότε ο κύριος Τσίπρας, εγώ με ένα νόμο θα τα διαγράψω όλα και θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν προηγούμενα. Κάτι τέτοιο ούτε μπορούσε να γίνει μεν. Αλλά πάσο και δεν έγινε πρώτο. Δεύτερο, δεν δόθηκαν τα 6 ή 9 δις της Θεσσαλονίκης που τα λέγανε. Αλλά επιπλέον πάρθηκαν μέτρα ύψους 14, πόσο επιπλέον δισεκατομμυρίων αθρηστικά πάνω στα ήδη υπάρχοντα μέτρα, που είναι φυσιολογικό είναι να είναι πολύ σκληρότερα. Το ξανατονίζω, γιατί τα προηγούμενα μέτρα δεν άρθηκε κανένα από τα μέτρα, και αυτά τα οποία πήγαν να μειωθεί ο έμφυα από τον Σαμαρά τον τελευταίο καιρό ως, όχι υπόσχεση, είχε ψηφιστεί και νόμος για την μείωση από 1η του 2015 η μείωση, ότι όχι μόνο δεν μειώθηκε τελικά, ανακλήθηκαν αυτές οι αποφάσεις και το έμφυα αυξάνεται αντί να μειωθεί. Και η λύση δεν είναι να πεις ποια μέτρα είναι καλύτερα ή μη. Η λύση είναι να πάρουμε αποφάσεις, να φύγουμε από την αβεβαιότητα η οποία κυριαρχεί και τα λοιπά. Η ψυχολογία της αβεβαιότητας είναι το χειρότερο πράγμα στην οικονομία. Να ξέρετε τι έχω βιώσει στο χειρότερο. Αυτό το είπα και πριν εδώ πέρα στον κόσμο. Δηλαδή ότι δεν γίνεται να μιλάς με τόση ευκολία ότι παίρνω μέτρα μέχρι το 2100-120. Όταν απλά δεν μιλάμε για έναν αριθμό. Τώρα μιλάμε ότι το 2120 δεν θα ζει κανένας από εμάς. Και πολύ πιθανόν και τα παιδιά μας, δηλαδή. Μιλούμε για πραγματικά ξεκλίνισμα γενεών. Πάντως αυτό το ξεκλίνισμα, αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Για να μιλούμε και με μια δόση ρεαλισμού, γιατί το ζήτημα στην πολιτική στην χώρα μας είχε αυτό το μειονέκτημα, ότι πάντα έλεγες αυτό το οποίο ήθελε να ακούσει ο άλλος. Θα έλεγα, από τους ελάχιστους πολιτικούς που δεν το έκανε αυτό ήταν ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος, ξέρετε, ταυτόχρονα, ναι μεν ήταν καλή περίοδος, ναι μεν υπήρχαν πακέτα κοινωνικών παροχών, αλλά ταυτόχρονα όμως έπαιρνε και μέτρα, δηλαδή έκλεισε και άχρηστες δέκοπολες, ότι εξηγήγαινε τον δημόσιο τομέα. Εν πάση περιπτώσει, πήρε και σκληρά μέτρα, για τα οποία θα λέγαμε κατηγορήθηκε από το ίδιο το κομματικό ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα μας δηλαδή, από εμάς τους ίδιους τους κομματικούς, είχε υποστεί πολύ σκληρή κριτική για αυτό το ζήτημα. Άρα και σήμερα δεν είναι το ζήτημα να κάνουμε την κριτική του, τι θα γίνει στα
επόμενα 100 χρόνια. Δεν είναι το ζήτημα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα θα πρέπει να μπει η σιγουριά, να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία, έστω και χωρίς κανένα μέτρο από την κυβέρνηση. Εγώ με μια δόση υπερβολίων, μην πάρει τίποτα, κανένα μέτρο η κυβέρνηση. Να αφήσει όμως να καρφωθεί στο μυαλό του Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου και του πολίτη του κόσμου, ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια διαδικασία, ότι δεν χρειάζεται κάθε μέρα να ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Και εγώ σας λέω ότι για να εκπέψουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι από την πρώτη χρονιά στην οποία θα έχει συμβεί αυτό, χωρίς να πάρει κανένα μέτρο η κυβέρνηση, θα δείτε ρυθμούς ανάπτυξης απλά μέσα από τη διαδικασία της αντίδρασης της ίδιας της οικονομίας, των ίδιων των πολιτών και της αγοράς, ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει το 3% και το 4%, χωρίς, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για αναπτυξιακό νόμο, δεν υπάρχει αναπτυξιακός νόμος εδώ και 1,5 χρόνο. Θα ψηφιστεί ο νόμος και ξέρουμε ότι και να ψηφιστεί και να γίνει αποδεκτός ο νόμος κτλ. Δεν υπάρχει θέμα μέσα στην θητεία αυτής της κυβέρνησης να πει κανένας ότι ο αναπτυξιακός νόμος μας έφερε ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία. Άρα, επειδή όμως η οικονομία είναι κάτι το οποίο λειτουργεί και από μόνο του. Αν δηλαδή, λέω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν τα χρήματα τα οποία έχει ο κόσμος στην άκρη που πήρε από τον φόβο μην τα χάσει τα χρήματα. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί μπορεί να αυτά. Τα περισσότερα πολλά από αυτά έχουν εξαντληθεί μέσα από τη φορολογία και την κατανάλωση. Αλλά πάντως ένα κομμάτι να πάει μόνο από αυτό εδώ σημαίνει ανάπτυξη. Και το πιο αστείο από όλα αστείο. Είναι ότι ξέρετε ότι τον χειρότερο μήνα από το 2010 μέχρι σήμερα ήταν ο περσινός Ιούνιος με τα capital controls, έτσι δεν είναι, το πιο σκληρό που περάσαμε. Φοβηθήκαμε δηλαδή ότι θα πάνε να τυλαχτούν όλα στον αέρα. Ξέρετε τι συνέβη, είχαμε ανάπτυξη. Ενώ όλα τα 5 χρόνια είχαμε ύφεση, είχαμε προς τα κάτω, πήγαμε ανάπτυξη. Δηλαδή ένα αρνητικό γεγονός. Και για να μην μας θεωρούν έτσι, επειδή μας ακούει ο κόσμος που πιθανόν να μην καταλαβαίνει το τι λέω, ότι απλά και μόνο το capital control σημαίνει ότι από το φόβο το κόσμος πήρε τις οικονομίες του μένα ό,τι μπόρεσε να πάρει από τις τράπεζες και πήγε και αγόρασε ήδη. Δημιούργησε δηλαδή κατανάλωση. Δημιούργησε κατανάλωση. Ξέρω εγώ κόσμο, κύριε Φωτιάδη, που έχει πάρει αλεύρι. Έτσι. Όσπρια. Και είχαμε. Περιμένουν τον πόλεμο. Στο μήνα ήταν ο μοναδικός μήνας ο οποίος ήταν θετικός. Είχε θετικό πρόσημο ανάπτυξης μέσα στη θολούρα κτλ. Και στη μαυρίλα που υπάρχουν τα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι. Θέλω να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε και την αύξηση του Ρώσου Πρόεδρου, αλλά και ένα δικό σας σχόλιο για τη Λιμενική Ακαδημία, γιατί το ξέρετε, το τρέχατε τόσα χρόνια το θέμα και το έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά. Προς το παρόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.